Πάμε να δούμε αυτήν εδώ την άσκηση, την οποία θέλω να τη δούμε έτσι μεθοδολογικά, ιδίως για το ερώτημα Δέλτα, το οποίο δεν το έχουμε δει πολύ αναλυτικά. Είναι πληροφορία μέσα από το μάθημα 3-6. Αλλά παρόλα αυτά, με την απόδειξη του ερωτήματος Δέλτα, θα μπορούμε να αποδεικνύουμε ότι ένα αυτόματο έχει τις ελάχιστες δυνατές καταστάσεις. Ένα αυτόματο το οποίο βέβαια θα είναι δετερμινιστικό περασμένο αυτόματο. Πάμε να δούμε λοιπόν με ιδιαίτερη προσοχή αυτή την άσκηση που θα δούμε και στα επόμενα τεστ. Ξεκινάμε με το πρώτο ερώτημα. Μας λέει να δώσουμε ένα μη δετερμινιστικό περασμένο αυτόματο για τη γλώσσα. Γνωστές οι διαδικασίες. 0-1 λοιπόν ανακύκλωση και έπειτα υποχρεωτικό, ξαπλωτό το 1-1. Φτάνουμε με το καλό στην τελική κατάσταση όπου ανακυκλώνουμε το 0 και το 1. Μετά δεν χρειάζεται καμία εψιλον κίνηση, άρα λοιπόν στο επόμενο ερώτημα θα τρέξουμε κατευθείαν τον αλγόριθμο μετατροπής ενός μη δετερμινιστικού αυτομάτου σε δετερμινιστικό. Εδώ βοηθάει πολύ να φτιάξω στο πρόχειρό μου το πίνακα μετάβασης του μη δετερμινιστικού αυτομάτου, του αρχικού δηλαδή που έχω να κάνω, γιατί βολεύει, όπως έχουμε πει, να τρέχουμε τον αλγόριθμο πινακοειδός. Οπότε λοιπόν να η κατάσταση α, να η κατάσταση β και η κατάσταση γ εδώ. Και τώρα να γράψω λίγο τον πίνακα μετάβασης προσοχής με σύνολα, έτσι, α με 0 σύνολο α, α με 1 πηγαίνει στο α και στο β, β με 0 πουθενά και β με 1 πηγαίνει στο σύνολο γ, γ με 0 και 1 πάει στο σύνολο γ. Πάμε λοιπόν στο καθαρό, να τρέξουμε τον αλγόριθμο παρατηρώντας τον πίνακα αριστερά. Εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο, γράφουμε τα γνωστά μετατροπής ενός μη δετερμινιστικού αυτομάτου σε δετερμινιστικό. Ξεκινάμε με το μονοσύνολο που περιέχει μόνο την αρχική κατάσταση. Άρα λοιπόν με την κατάσταση α σε σύνολο, εδώ το 0 και το 1. Α με 0 σύνολο α, α με 1 σύνολο α, β. Και τώρα νέα κατάσταση η οποία προέκυψε είναι η α, β. Παρατηρώ στον πίνακα αριστερά. Καθέτος, α, β, 0 πηγαίνει στο σύνολο α και πουθενά αλλού, ένωση σύνολων κάνουμε, και α, β, με 1 πηγαίνει στο α, στο β και στο γ. Και τώρα η νέα κατάσταση που προέκυψε είναι η κατάσταση α, β, γ. Και έχουμε λοιπόν το α, β, γ, 0, προσοχή, πηγαίνει στο α και στο γ, την ένωση των συνόλων, και με 1 πηγαίνει στο α, β, γ. Προέκυψε λοιπόν νέα κατάσταση η οποία είναι η α, γ, η οποία τώρα α, γ με 0 πηγαίνει στο α και στο γ, ενώ με 1 πηγαίνει στο α, β, γ. Αυτά λοιπόν σχετικά με την εκτέλεση του αλγορίθμου μας. Έχουμε αυτό το κατασκεύασμα. Και πάμε τώρα, που ολοκληρώθηκε η εκτέλεση, να δώσουμε και το σχήμα. Και σχηματικά λοιπόν να δώσουμε το αυτόματο το οποίο προέκυψε. Οπότε λοιπόν ξεκινάω από την κατάσταση στην αρχική, η οποία είναι η α. Και έχουμε τώρα ότι με 0 πηγαίνει στον εαυτό του και με 1 πηγαίνει στο α και στο β. Τα βάζω μαζί στο σχήμα. Α, β τώρα με 0 πηγαίνει πίσω στο α και με 1 πηγαίνει στο α, β, γ. Πάμε α, β, γ, το οποίο με 0 πηγαίνει στο α, γ και με 1 πηγαίνει στον εαυτό του. Και τέλος το α, γ με 0 πηγαίνει στον εαυτό του και με 1 πηγαίνει στο α, β, γ. Τελικές καταστάσεις όσες περιέχουν τελική του προηγούμενου αυτομάτου, άρα λοιπόν τελική αυτή εδώ και τελική αυτή εδώ. Πάμε να κάνουμε ελαχιστοποίηση των καταστάσεων του δετερμινιστικού αυτομάτου του ερωτήματος β. Όπως ξέρουμε εδώ πέρα, αυτό που απαιτείται να κάνω είναι να ξανασχεδιάσω το αυτόματο. Αυτό είναι μια συμβουλή, μια προτροπή να ξανασχεδιάσεις το δετερμινιστικό αυτόματο, προκειμένου να κάνεις τον πίνακα μετάβασης με τέτοιο τρόπο που σε κάθε κατάσταση να έχεις ένα γράμμα. Οπότε λοιπόν μπορεί να γράφουμε έτσι λίγο παραπάνω, αλλά παρόλα αυτά έχει παρατηρηθεί εμπειρικά ότι με τον τρόπο αυτό οδηγούμαστε σε ελαχιστοποίηση των λαθών. Γάμα λοιπόν, με ανακύκλωση με άσο, με 0 πας πιο εκεί και επιστρέφεις πίσω με 1. Εδώ η τελική κατάσταση είναι η δέλτα, επίσης με 0 πίσω. Αυτό λοιπόν είναι το δετερμινιστικό αυτόματο και θα τρέξουμε τον αλγόριθμό μας με τον πίνακα μετάβασης. Ελαχιστοποίηση λοιπόν δετερμινιστικού αυτομάτου, φτιάχνουμε το πινακάκι που είναι ο πίνακας μετάβασης του δετερμινιστικού αυτομάτου με 0 και 1 λοιπόν, και έχω α με 0 πηγαίνει στο α και με 1 στο β, β με 0 στο α και με 1 στο γ, γ με 0 στο δ και με 1 στο γ, και δ με 0 πηγαίνει στο δ και με 1 πάει στο γ. Αυτός είναι ο πίνακας μετάβασης. Μας συστήνει εδώ το ΕΑΠ να
βάζω και αυτή τη βοηθητική στήλη, το οποίο δεν είναι άστοχο όπως έχουμε πει. Αρχή η κατάσταση αυτή εδώ και τελικές καταστάσεις η γάμα και η δέλτα. Ποιες καταστάσεις έχουν την ίδια συμπεριφορά? Η γάμα και η δέλτα, γιατί με 0 και με 1 πάνε στα ίδια σύμβολα. Είναι δε και οι δύο τελικές. Άρα λοιπόν μπορώ να τις ενοποιήσω. Ενοποιώ τις γάμα δέλτα και τις μετονομάζω σε κάπα. Μετονομάζω σε κάπα. Οπότε λοιπόν πάμε να ξαναφτιάξουμε τον νέο πίνακα μετάβασης όπως θα προκύψει από την ενοποίηση αυτών των δύο καταστάσεων. Με 0 και με 1 λοιπόν εδώ, η α ανέπαφη, με 0 στο α με 1 στο β. Η β σε ελαφρά εμπλοκή, β με 0 πάει στο α και όπου γ βάζω το κ. Άρα λοιπόν βγαίνει αυτό εδώ και τώρα αυτές οι δύο ενοποιήθηκαν, άρα έχω κ. Με 0 στο δέλτα, αλλά θα γράψω κ και με ένα επίσης κ και βγαίνει αυτό εδώ. Και βέβαια να γράψουμε και τη βοηθητική στήλη, γιατί ο αλγόριθμος αυτός δρά επαναληπτικά. Δεν έχει τώρα άλλη ενοποίηση να γίνει, οπότε λοιπόν θα δώσουμε σχηματικά το αυτόματο το οποίο προέκυψε. Σχηματικά λοιπόν θα δώσουμε το αυτόματο το οποίο είναι το εξής. Ξεκινάμε από την κατάσταση α, από το α με 0 στο α και με 1 στο β, β με 0 τώρα πίσω στο α και με 1 στο κ. Κ με 0 και 1 στον εαυτό του, τελική κ και αυτό είναι το απλοποιημένο δετερμινιστικό αυτόματο το οποίο προέκυψε με χρήση του αλγορίθμου. Θα μπορούσε κάποιος να το κάνει και με το μάτι βέβαια, αλλά παρόλα αυτά έτσι εδώ πέρα θα είναι σαφές ακόμα περισσότερο από την εκφώνηση ότι απαιτείται να γίνει η ελαχιστοποίηση με τον αλγόριθμο. Πάμε στο ερώτημα δέλτα τώρα να αποδείξουμε το παραπάνω δετερμινιστικό αυτόματο έχει το ελάχιστο πλήθος καταστάσεων, δίνοντας ένα κατάλληλο πλήθος διακρινόμενων ανά δύο σύμβολους σειρών. Αυτό πατάει πάνω στους ορισμούς του μαθήματος 3.6, όπου στον ορισμό του μαθήματος 3.6 μας λέει σε ένα θεώρημα ότι αν για μια γλώσσα εντοπίσω νη διακρινόμενες σύμβολους σειρές, τότε οποιοδήποτε αυτόματο θα απαιτεί τουλάχιστον νη καταστάσεις. Μια αναφορά λοιπόν εκεί κρίνεται σκόπιμη. Τώρα, στο πρόχειρο για να κάνουμε αυτή τη διαχείριση αυτού του ορισμού, την οποία θα το εξασκήσουμε και στα επόμενα τεστ, αυτό το οποίο κάνουμε είναι το εξής, είναι ότι φτιάχνουμε ξανά το αυτόματο για να το παρατηρήσουμε και να εντοπίσουμε μία συμβολοσειρά. Εδώ πέρα ένα πράγμα πρέπει να ξέρεις, είναι πολύ εύκολη η εφαρμογή του ορισμού. Αυτό το οποίο θα πρέπει λοιπόν να εντοπίσεις είναι το εξής, ότι για κάθε μία κατάσταση του αυτομάτου εντοπίζω και μία συμβολοσειρά. Για κάθε κατάσταση λοιπόν μία συμβολοσειρά. Και επίσης σημείωσε εδώ, έτσι για να το έχεις λίγο μεθοδολογικά, ότι αυτό το οποίο απαιτείται είναι να πας και να βρεις μία συμβολοσειρά που οδηγεί από την αρχική κατάσταση σε αυτήν. Δηλαδή, μία συμβολοσειρά που να με οδηγεί στην κατάσταση α, ξεκινώντας από την αρχή. Πολλές συμβολοσειρές κάνουν αυτή τη δουλειά, δηλαδή η κενή. Αν ακούσω ένα μηδενικό θα είμαι στην α, αν ακούσω το 1-0 θα είμαι στην α, αν ακούσω επίσης 0-1-0 θα είμαι στην α. Μία οποιαδήποτε συμβολοσειρά που με οδηγεί στην α από την αρχική, αν την ακούσουμε από την υποβολέα, επαρκεί. Θα βάλω εδώ τη συμβολοσειρά 0. Μετά, για την κατάσταση β, θέλω μία συμβολοσειρά που με οδηγεί σε αυτήν, αν την ακούσουμε από την αρχική κατάσταση. Μία τέτοια συμβολοσειρά είναι το 1. Αν ακούσουμε 1 ενώ είμαστε στην α, θα πάμε στη β. Και πάμε τώρα στην κατάσταση γ, όπου στην κατάσταση γ να εντοπίσουμε πάλι μια τέτοια συμβολοσειρά, είναι για παράδειγμα η συμβολοσειρά 1-1. Από την αρχική κατάσταση, αν ακούσουμε 1-1, θα οδηγηθούμε στην γ. Οπότε λοιπόν, στο καθαρό αυτό που γράφουμε είναι ότι εντοπίζουμε ακριβώς τόσες συμβολοσειρές όσες καταστάσεις και γράφουμε ότι οι συμβολοσειρές αυτές τις οποίες εντοπίζουμε, που είναι ποιες τώρα, είναι η 0, είναι η 1 και είναι και η 1-1, είναι διακρινόμενες ανά 2. Αυτές οι τρεις συμβολοσειρές λοιπόν σημειώνω ότι είναι διακρινόμενες ανά 2. Τώρα, η απόδειξη έχει ένα ενδιαφέρον αυτών των δύο. Για να αποδείξω ότι είναι διακρινόμενες αυτές οι συμβολοσειρές, πρέπει να κάνω συνολικά τόσες αποδείξεις όσα και τα ζεύγη. Δηλαδή, θα αποδείξω ότι η S1 είναι διακρινόμενη από την S2, η S1 με την S3 και τέλος θα αποδείξω ότι και η S2 με την S3 είναι μεταξύ τους διακρινόμενες. Ο ορισμός λέει το εξής, ότι για να είναι δύο συμβολοσειρές διακρινόμενες, πρέπει να εντοπίσω ένα κατάλληλο Z, έτσι ώστε μόνο η μία από τις δύο να ανήκει στη γλώσσα. Οπότε λοιπόν η S1 την οποία έχω εντοπίσει είναι το 0 και η S2 η οποία έχω εντοπίσει είναι η 1.
τι σύμβολο σειρά να βάλω ακριβώς από δίπλα τους, ώστε μόνο το ένα από τα δύο να ανήκει στη γλώσσα. Εδώ πέρα να παρατηρήσουμε ότι η γλώσσα την οποία διαχειριζόμαστε είναι ότι περιέχει το 1-1. Άρα λοιπόν, αν βάλουμε εδώ έναν άσο, τότε αυτομάτως έχω ότι αυτό ανήκει στη γλώσσα, ενώ αυτό δεν ανήκει στη γλώσσα. Αυτή είναι πρακτικά η απόδειξη. Πάμε παρακάτω, έχω την S1Z και την S3Z τώρα. Οπότε λοιπόν πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτές. Η S1 λοιπόν είναι το 0 και το S3 είναι το 1-1. Ποια σύμβολο σειρά να πάμε να βάλουμε από δίπλα τους, ώστε μόνο το ένα από τα δύο να ανοίξει τη γλώσσα. Εδώ μια κατάλληλη επιλογή είναι, ας πούμε, η κενή σύμβολο σειρά. Γιατί η πρώτη σύμβολο σειρά είναι τώρα πλέον το 0, το οποίο δεν ανοίξει τη γλώσσα, ενώ αντίθετα το 1-1 ανήκει στη γλώσσα, διότι περιέχει το 1-1. Θα συζητήσουμε λίγο και σε επόμενες εφαρμογές που θα κάνουμε και κάποια έτσι εύκολα εμπειρικά τρίκ για να κάνουμε τη δουλειά μας ακόμα πιο εύκολα. Αλλά εδώ πέρα λίγο είμαστε λίγο με ακαδημαϊκή στιβαρότητα σήμερα. Οπότε λοιπόν πάω, έχω την S2, βάζω τον άσο λοιπόν και τους δύο άσους. Ποια σύμβολο σειρά να βάλω τους, ώστε μόνο το ένα από τα δύο να ανήκει στη γλώσσα. Το σκέφτομαι λιγάκι και είναι για παράδειγμα η σύμβολο σειρά ε. Το 1 λοιπόν έχω ότι δεν ανήκει στη γλώσσα, ενώ το 1-1 ανήκει στη γλώσσα. Αυτό το οποίο αποδείξαμε τώρα πλέον είναι με βάση τον ορισμό, είναι ότι οποιοδήποτε δετερμινιστικό αυτόματο απαιτεί, πρόσεξε, τουλάχιστον 3 καταστάσεις. Εντάξει. Άρα λοιπόν, αφού οποιοδήποτε δετερμινιστικό αυτόματο απαιτεί τουλάχιστον 3 καταστάσεις, το δετερμινιστικό αυτόματο του ερωτήματος γάμα είναι και το ελάχιστο δυνατό. Έχει τις ελάχιστες καταστάσεις. Αυτός είναι αυτός εδώ ο ορισμός και με αυτή εδώ την απόδειξη είναι πολύ χρήσιμο. Βέβαια, έχουμε ότι και το ένα συγκεκριμένο αυτόματο έχει τις ελάχιστες δυνατές καταστάσεις.